Καλημέρα. Θα ξεκινούσα το vlog από πιο πριν που ήμουν στο σπίτι μου, αλλά είχα ξεχάσει την GoPro στο αυτοκίνητο. Πολύ ωραία. Τώρα, όπως κάθε λαϊκό παιδί, έτσι κι εγώ, θα πάω στη λαϊκή να αγοράσω τα ψώνια της εβδομάδας. Νιστάζω πάρα πολύ, θα πούμε σε λίγο. Πάρτε να πλάνουν τα πόδια μου, καλλιτεχνικό. Έρχομαι προς τα εσάς. Έρχομαι προς τα εσάς. Θα σας πιάσω. Λοιπόν, παιδιά, μέσα σε αυτό το μήνα έχω ανεβάσει ήδη δύο βίντεο και πραγματικά δεν το πιστεύω. Είναι σαν να με έχει απαγάγει ένας εξωγήινος και να έχει βάλει κάποιον άλλο στη θέση μου που ανεβάζει βίντεο. Εμείς, οι αθλητικοί τύποι που είμαστε full μέσα στην άθληση, χωμένοι, προτιμάμε να κάνουμε τις δουλειές μας με τα πόδια και γι' αυτό πάμε στη λαϊκή με τα πόδια. Έκλεισα το vlog. Πού είναι το αυτοκίνητο? Έχουν περάσει 3 ώρες από τη στιγμή που ξεκινήσαμε το σπίτι. Είμαστε ακόμη στο δρόμο. Μου έχουν φύγει τα πνευμόνια. Σε περίπτωση που δεν ξανακούσετε από μένα, θέλω να πείτε στην οικογένειά μου ότι τους αγαπώ. Να πάρουμε κάτι από τη λαϊκή. Αυτό το αυτοκίνητο. Τι κάνετε εδώ? Πού είσαι? Εδώ, στο Enjoy Yourself Studio. Παιδιά, η Νίκη έχει το μαλλί που είχα εγώ πριν από χρόνια. Βέβαια το φοράει πιο πετυχημένα από μένα, αυτό είναι μόνο σίγουρο. Σου πάει, σου έχω πει τόσες φορές κόφτε. Γιατί δεν το κόβεις? Πρέπει πρώτα να τακτοποιήσω το μαλλί στο υπόλοιπο μου σώμα και μετά στο κεφάλι μου. Εγώ είμαι εδώ γι' αυτό. Καλύπτουμε το τατουάζ. Εν τω μεταξύ, πότε καταλαβαίνω ότι πρέπει να ξυρίζει το πόδι μου? Όταν βγάζει τρίγα εδώ. Που αυτή τη στιγμή δεν το πάμε, ναι. Καταπληκτικό. Πάμε να την κοιμήσουμε λίγο τώρα τη γατούλα, να κάνουμε εμείς την ησυχία μας εδώ που θέλουμε. Είναι ένα τριβωτό χατάκι. Και για πες, έχετε και βάκιο power εδώ. Έχουμε βάκιο power, τώρα είναι η εποχή που και με τα μοντέλ του βάκιο power. Γίνεται χαμούλης μέσα. Τώρα ευκαιρία έχουμε και μιλάμε με ησυχία. Αλλιώς μετά θα πείτε τι έλεγε. Τι θα μου κάνεις σήμερα? Για αποτρίβωση δεν έχετε? Ναι, τι αποτρίβωση θα μου κάνεις? Αποτρίβωση που θα σου μείνει εξέχαστη. Πάντα μου μένει εξέχαστη. Να σου πω όμως κάτι, θα την κάνω πιο γρήγορα από την κάνω συνήθως. Γιατί? Γιατί σήμερα δεν θα πονέσω καθόλου. Αυτό είναι σίγουρο. Το τελευταίο καιρό κάνουμε αποτρίχωση. Τις άλλες φορές κάνουμε βασανιστήρια. Περιμένω να έρθει η Νίκη να μου κάνει την αποτρίχωση και θέλω να σας δείξω εδώ πέρα το κουνό που με τσίπησε. Που είναι σίγουρα έχω πάθει λονοσία. Σίγουρα θα πεθάω, να σου αυτό εδώ και βγάλω. Αυτό το ζελέ είναι κρύο γενικά, να ξέρετε. Παγώνει λίγο την ψυχή, αν έχεις. Φορώ και τα γυαλάκια μου και πάμε για την αποτρίχωσή μας. Γιατί είμαστε γυναίκες και πρέπει να αποτριχωνόμαστε. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Ζωή Πρέ και αυτή εδώ είναι η Νίκη Tutorials. Η Νίκη μόλις μου έκανε αποτρίχωση, τώρα είμαι έτοιμη να βγω στην παραλία. Και τι άλλο, θέλω να μπεις τι κάνει αυτό εδώ. Αυτό θα είναι η επόμενη θεραπεία που θα κάνεις. Είναι σαν μπατέρ. Ναι. Κάνει απολέπιση και παθιά ενυδάτωση. Νίκη, πού βρήκες αγαλμά μου και το βάλεις εδώ? Γεια σου Ελισάβετ, γεια σου Νίκη. Γεια σου Ζωή. Κλείσε και την πόρτα για το εφέ. Αντίο Ζωή. Αντίο, φιλάκια. Γεια. Και αυτή η κοπέλα με χαιρετάει. Γεια. Είναι λίγο random αυτό το vlog. Έχω ξεκινήσει για παραλία. Φαίνεται. Αυτό το vlog δεν ξέρω αν βγάλει νόημα. Δεν ξέρω αν ποτέ έχει βγάλει vlog δικό μου νόημα. Σας έβαλα χθες στο Instagram να μου κάνετε ερωτήσεις στα stories. Ή ερωτήσεις, ή προβλήματα, γενικά οτιδήποτε. Και εγώ θα σας τα απαντήσω εδώ, σε αυτό εδώ το vlog που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο κανάλι μου στο YouTube. Κάντε like και subscribe. Πάμε στο πρώτο μας πρόβλημα. Δεν βρίσκω γκόμενο γιατί όλοι οι γκέι άντρες θέλουν μόνο σεξ. Επειδή δεν είμαι γκέι άντρας, όπως πολύ δεν το πιστεύετε, δεν μπορώ να συμμεριστώ το πρόβλημά σας, αλλά θεωρώ ότι και στις straight σχέσεις το ίδιο πράγμα γίνεται. Σχέσεις ενώντας μεταξύ των δύο φύλων. Γενικά θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Οπότε. Μήπως να κλείσει σε κανένα μοναστήρι? Σκέψτε το λίγο. Γιατί κανένας άντρας δεν θέλει σχέση? Επειδή έχω δει πολλά προβλήματα που μου γράφετε με τους άντρες και ότι δεν θέλουν σχέση και ότι θέλουν ξεπέτες. Παρακαλώ πολύ, όσοι άντρες, γκέι και μη, διατίθενται να κάνουν σχέση, ας γράψουν κάτω στα σχόλια ότι διατίθενται να κάνουν σχέση. Και οι straight ή γκέι, τέλος πάντων, ό,τι θέλετε, απαντήστε για να κάνουμε αυτό το, ρε παιδί μου, το matching. Να κάνετε μια πρώτη γνωριμία, μήπως οδηγήσει κάπου. Αχ, εδώ μια φίλη μας λέει ότι μόλις χώρισε. Κοίταξε να δεις, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είμαι σίγουρη ότι θα βρεις κάτι άλλο σύντομα. Αν όχι σύντομα, σε 5-6 χρόνια θα έχεις άλλη σχέση και θα το ίσως χάσει. Δεν μπορώ να πάω διακοπές, τι θα κάνω εδώ? Κοίταξε να δεις,
Νιώθω ότι είναι με στην πίχλα η κάμερα. Ήμουν ένα παιδί που τα καλοκαίρια καθόταν σπίτι και μάθαινε να κάνει rollers, έπαιζε στον υπολογιστή. Οπότε πρέπει να βρεις έναν τρόπο αυτό τον ελεύθερο χρόνο που θα έχεις στο σπίτι μόνη σου να τον κάπως έτσι αξιοποιήσεις. Βρες ένα χόμπι που σου αρέσει, ασχολήσου με αυτό. Δηλαδή πλέον στενοχωριέμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να βρω τόσο ελεύθερο χρόνο όσο είχα εκείνα τα καλοκαίρια, που δεν ήταν ανάγκη να πας στην παραλία για να περάσεις καλά. Έτσι έμαθα μοντάζ, έτσι έμαθα rollers, έτσι έμαθα όλες τις ελληνικές σειρές απ' έξω. Δηλαδή θεωρώ ότι κάπως μπορείς να αξιοποιήσεις αυτόν τον ελεύθερο χρόνο. Μου λείπει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Θέλω να πάω παραλία αλλά νιώθω άσχημα για τα κιλά μου. Απλά ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Να πας να κάνεις μπάνιο, τα κιλά δεν έχουν καμία σχέση με το δικαίωμά σου να βγεις στην παραλία, κορμάρα, μόνη σου, με το μαγιό σου, με τα παρεό σου, με τα σορτσάκια σου, με ό,τι θέλεις να φορέσεις, να πας, να περάσεις καλά, να μην σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι, γιατί συνήθως αυτοί που σχολιάζουν δεν έχουν και καμία τρελή κορμάρα. Είναι το σώμα σου, αγάπησέ το, να είσαι υγιής, να αγαπάς τον εαυτό σου, δεν ξέρω τι άλλο να πω, με συγχύζει γενικά. Τελικά δεν έχω βουτήξει και φυσάει πάρα πολύ και έχω εκνευριστεί πάρα πολύ γιατί μπαίνει άμμος παντού και έχω στο κεφάλι μου άπειρη άμμο αυτή τη στιγμή και μη σας πω και πού αλλού. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με τις ερωτήσεις. Εδώ μια φίλη μου λέει πως γίνεσαι πιο κοινωνικός. Αν είχα την απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν θα ήμουν αυτή τη στιγμή μπροστά σας να σας μιλάω, θα μίλαγα σε αληθινούς ανθρώπους. Αληθινοί άνθρωποι είστε κι εσείς, αλλά είστε πίσω από την κάμερα. Μία φίλη ρωτάει, ρε Ζωή, λύση μου μια πορεία, πώς είσαι πάντα τόσο κεφάτη, έχεις δει το κανάλι μου? Φυσάει πάρα πολύ, έχω εκνευριστεί, δεν έχω βουτήξει, η μέρα δεν είναι καλή. Πάω να γυρίσω βίντεο με την Black Velour, χα! Είχα πει στη Σοφία ότι θα πάω 7 η ώρα για το γύρισμα του βίντεο, αλλά έφτιαχνα φακομπίφτεκα και δεν είχαν βράσει οι φακές γιατί πήρα χοντρές και καθάριζα κρεμμύδια και τώρα με βωνάει το μάτι μου, νομίζω το βλέπετε, και έχει δακρύσει και μυρίζω κρεμμύδι, σκόρδο και κάρι. Σοφία, σου έρχομαι, κούκλα μου, σου έρχομαι, Σοφία! Δάκρυσα. Γεια σου, Σοφία! Γεια σου, Δημήτρη! Γεια σου, Ζωή! Εδώ έχουμε ένα φωτιστικό. Γεια σου, φωτιστικό! Εσύ μας δείχνεις τον δρόμο. Πού είσαι, μωρή βρωμιάρα, Λίκη, πού είσαι? Τέλος πάντων, και θα γυρίσουμε βίντεο, το οποίο ίσως και να έχετε δει ήδη σε αυτό εδώ το κανάλι, γιατί θα τραβάω vlog για μία ολόκληρη εβδομάδα. Η Σοφία μόλις μου είπε ότι χαίστηκε να κάνουμε βίντεο. Ναι. Ωραία, τότε γιατί με εκμεταλλεύεσαι για τα views μου? Γιατί κάπως πρέπει να ανέβω κι εγώ. Δεν έχεις εκμεταλλευτεί αρκετά? Εσένα. Εμένα και το υπέροχο σώμα μου. Όχι. Με έχεις ξεζουμίσει για τα χρήματα. Εσύ με έχεις ξεζουμίσει για τα χρήματα. Εγώ, ναι, έχω ξεζουμίσει πάρα πολύ κόσμο, όπως έχουν πει, και έχω εκμεταλλευτεί πάρα πολύ κόσμο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση. Μόλις τελειώσαμε το βίντεο, είναι όλο τελικό στο κανάλι της Σοφίας. Ναι. Τι, δεν κατάλαβα. Γεια. Θέλω να σας πω κάτι. Οδηγάω για να πάω σπίτι μου γιατί είμαι η εργαζόμενη γυναίκα που κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσει σπίτι της. Και βλέπω αυτό το πράγμα στον δρόμο. Βρήκε εμένα. Αλλάζω διαδρομή γιατί είμαι κυρία και λέω, πού πάει το μωρό να το πετάξω? Μοναστηράκι πάει το μωρό το μεταξύ. Μοναστηράκι πάει το μωρό. Νεοφάλιρο έχουμε βγει που δεν έχουμε πει να παρκάρουμε. Δεν το έχω συνηθίσει καθόλου αυτό. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που μιλάμε στο Μαρκούτσι. Όχι, δεν το έχω συνηθίσει αυτό. Νιώθω ότι σε ξέρω τη μέρα που γεννήθηκα. Που η αλήθεια είναι ότι σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Πριν γίνει διάσημη ελίδα YouTube. Η πιο διάσημη, είμαι μια πάρα παρέμβαση. Πολύ διάσημη. Τώρα όσο σταματάμε, σταματάει να βγάζει κρύο και θα πεθάνουμε. Α, βγάζει κρύο, εντάξει. Θερμοπληξία σιγά σιγά που πέφτουμε. Δεν γίνεται. Θα γίνει νόμι κάμπελ μετά από κάτι. Θέλει να πει κάτι, θα σου ανάψω δύο. Θέλω να πω να κάνετε όλοι subscribe στη Ζωή Πρε. Είναι πολύ βαρύ. Γιατί το κάνω, θα το πω. Δεν το έχω πει ποτέ. Ζηλεύω. Τα κόλπα του λένε δεν το έχω πει ποτέ. Να κάνετε όλοι subscribe, like. Γεια! Γεια! Γεια σα, αγαπημένα μου, μωρά μου. Γεια! Τι πάμε τώρα. Λοιπόν, είμαστε στο αυτοκίνητό μου. Με το Δημήτρη, μπορείς να μην δείχνεις το τιμόνι για να δείξεις εμένα. Με το Δημήτρη, τον Πόρφ Πόρφ,
Και πάμε. Θέλεις να γίνεις λίγο καλός καμεραμάν? Δεν μπορώ εγώ να έχω κάποιον να εκμεταλλεύομαι. Τέλος πάντων, είμαστε με τον Δημήτρη και πηγαίνουμε στην φίλη μας τη Σοφία για να δεν πάμε βόλτα. Φίλη, Σοφία. Εντάξει λοιπόν, πηγαίνουμε σε μια YouTuber που εκμεταλλευόμαστε για τα views και για το clout για να πάμε μια βόλτα στην Ελλάδα. Γεια σου Σοφία! Γεια, τι γίνεται? Να πω κάτι άλλο τύπου? Oh. Πατσές. Οπα, να το. Ο, α, η, ο, βαϊνό. Δεν είμαι σε καλό σημείο. Δεν φτάνεις. Γεια σας. Θέλω να πληρώσεις. Α, ναι. Μπορούμε να τα νέα μας. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγο. Τι να απαντήσω. Ωραία, τώρα εγώ τι να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ο, α, η, ο, μπορεί να σταματήσει αν δεν δουλεύουν τις κοινούς. Γιατί δεν ακούνε. Ποιος δεν πήρε κοκακόλα. Εγώ. Yes. Αυτή είναι η Βερόνικα, ο άνθρωπος που με πιέζει να ανεβάζω βίντεο. Α, θα απορείτε, γιατί τελείωσε τόσο απότομα το προηγούμενο πλάνο. Αυτό συμβαίνει γιατί ήταν την προηγούμενη εβδομάδα και ξέχασα να συνεχίσω να τραβάω vlog. Γεια σας παιδιά, καλωσορίσατε στο κανάλι μου στο YouTube. Είμαι η Ζωή Πρέ και είμαι μια καινούρια YouTuber. Θα αναρωτιέστε γιατί βρίσκομαι σε αυτό το χώρο με τη Βερόνικα. Είναι γιατί έχω ένα γύρισμα. Γενικά θα ξαναέρθω μέσα στην εβδομάδα. Γενικά δεν ξέρω πόσους μήνες θα τραβάω αυτό την άρμα. No. Ελάτε να με δείτε πώς ήμουν όταν ήρθα εδώ πρώτη φορά. Να με. Εντάξει, sad. Είναι sad. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, είσαι μια γλύκα. Θέλεις να πάμε σπίτι μου? Τον άλλον, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Γεια σου Βερόνικα. Σου λέει αυτός. Hi. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα. Πείτε... Νέρσκουλ εδώ. Πείτε γεια στο vlog μου. Γεια σου vlog σου. Γεια σου Νέρσκουλ. Ω, που βρωμάει αυτό. Καλημέρα στα όμορφα παιδάκια μου και πάλι. Αχ, τι ωραίος καφές. Εντάξει, η κοπέλα που μου φτιάξει τους καφέδες, πολύ τρολ. Μου λέει, Βασούλα, να βάλω. Της λέω, όχι. Μου λέει, εντάξει, μια Μαρία να βάλω τότε. Ποιο είναι το θέμα και γιατί είμαι έξαλλη, παιδιά? Σχετικά με όλο αυτό που έχει γίνει με την Τούνη, όταν το έμαθα, όταν το είδα, όταν, όλα όταν, νευρίασα πάρα πολύ και θύμωσα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά φαινόταν ότι η κοπέλα δεν ήξερε ούτε ότι την τραβάνε ούτε τίποτα. Προφανώς θα μου πει Ζωή, αφού κοιμότανε στις φωτογραφίες που την είχαν τραβήξει τότε και στο βίντεο δεν φαίνεται να ξέρει ότι υπάρχει μπροστά κάμερα, αλλά και να ήξερε ότι υπάρχει μπροστά κάμερα, με ποιο δικαίωμα ο τίποτας να πάρει αυτό το βίντεο και να το δημοσιοποιήσει? Τι προσπαθεί να δείξει ο τύπος ανεβάζοντας αυτό το βίντεο, ή τι προσπαθεί να κερδίσει? Λεφτά? Είσαι τόσο άχρηστος και τόσο τίποτας που από εκεί θα βγάλεις λεφτά, ρε μα***? Ή να πει, α, εγώ πήγα με την Τούνη. Μπράβο μα***. Αν αυτό είναι το κατόρθωμα της ζωής σου που πρέπει να κοκορεύεσαι και να το κερδίζεις με αυτόν τον τρόπο, συγχαρητήρια. Τέλος πάντων, η Τούνη ήταν τυχερή, γιατί είχε ένα βήμα να την ακούσει ο κόσμος και να πει την πλευρά της. Υπάρχουν κοπέλες που δεν θα έχουν ποτέ αυτή την ευκαιρία και κανένας δεν θα κάτσει να τις ακούσει. Μάθετε λοιπόν στους άντρες αυτής της κοινωνίας της τυποτένιας να συμπεριφέρονται. Τελεία. Σε ευχαριστώ, Μωρή Μουλενόβα.